Εσύ φίλοι του Άτλα, καλησπέρα σας από το κλειστό του ΆΚΑ. Αυτό θα παρακολουθήσουμε το Match Type Host και Match το οποίο δεν κρίνει κάτι καθώς η Hype Host μετά την είδα της Τεντώνας από το τρένο εξαφαλίσανε την μισθοδότηση του 8. Λίγο πεντάδε για τους Freaks που είναι με τα πράσινα, Καγκάδης, Ευαγγέλου, Καναχόπουλος, Μαργαριτόπουλος και Κλεφτεγιάννης. Από την άλλη πλευρά της Χαϊπός, Ψαφρούνης, Παπακαλοδούκας, Μαντάκος, Κοπελιάς και Γλύκας. Και το σκορ να παραμένει. Με το κλέψιμο το Μαργαριτόπουλο. Καγκάδη, Σταφα, Φαουκ. Από το Γλύκα. Και βολές. Μέσα η δεύτερη. Για το 1-0. Υπέρ των Freaks. Το Παγκαλοδούκας θα κατηγάσει. Κάκος. Παγκαλοδούκας από μακρινή απόσταση το δίποντο είναι εύστοχο. Τετράγωνο λέει ο Καγκάδης, να δούμε αυτό πως θα σε τίματα θα καταφραστεί. Περιμένει τις κινήσεις του συμπαίκτων του, δίνει στον κλεφτό Γιάννη. Γίνεται το λάθος. Εκλεψε ο Κοπελιάς. Γιαμπλίκα. Παπακαλοδούκας, προσθήκε. Αγκάκος θα προσπαθήσει από την πολύ σας το χει. Αγκάδησε ξανά στο ρόλο οργανωτή. Θα δώσει για τον κλεφτό Γιάννη, αυτός για Μαργαριτόπουλο. Και πηγαίνει στάπα από τον Γλύκα. Ευαγγέλη δεν μπόρεσε το δεύτερο που σπάθει να σπάθει. Είπα καλά, αλλά θα λειτουργεί να φύγει. Αντάκος από την baseline θα κερδίσει το foul από τον Καναγόπουλο. Λουκα, πάσα για τον Λουκα, ο οποίος έκανε την πίβο κίνηση, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Οι ομάδες λοιπόν, οι οποίες βρίσκονται στην επόμενη φάση των play-off, πώς θα αντιμετωπίσουν το τρένο. Με τον κακό χαμό που γίνεται στις θέσεις 3-6, δεν μπορούμε να ξέρουμε οι Freaks με ποιο θα διασταυρωθούν. Πάρα πολλά πιθανά σενάρια, ενώ ο Καγκάδης θα στοχεί σε τρίποντο. Σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες φέτος στον Άτλας, είστε την πιο ανταγωνιστική, καθώς κάθε ομάδα μπορούσε να κερδίσει οποιαδήποτε. Ξανά ο Πλήκας τώρα στην pivot κίνηση, δίνει στο high post. Ο οποίος δεν λαθεύει για το 1-4. Σαν ένα τετράγωνο, δεν ψήσει δύο τώρα τον Freaks. Κόψε λέει ο Καγκάδης. Θα βρει στον Βαγγέλου. Βαγγέλου, ο οποίος με την τρίπλα χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τους αμυνόμενους θα μειώσει στον πόντο 3-4.
στο πορτάκι. Δεν το πορτάκι, το λαμπάκι. Άκρη στο πορτάκι, δεν είναι ένα. Πέντε με το καλάθι του Μαντάκου. Μικρή διακοπή. Επανέλθει 3-6 με το σκορ. Γλύκας. Μαντάκο. Έρχεται από τον Μαργαριτόπουλο. Δίνει στον Ταπρούνι. Αυτός αυτού ύψου του Χάιπος και είπε όνομα και πράγμα. Τώρα οι Χάιπος επιλέγουν αρκετά σούτ από εκείνο το σημείο. Φάουλ τώρα. Πριν το split out του Παγκάδη, έφαγε και μια παλιά στο κεφάλι από το συμπαίκτη του. Βαγγέλη αποστάρει τον Μαντάκο, δίνει έξω για Μαργαριτόπουλο, ο οποίος δοκιμάζει για τρεις. Και αυτό κάνει στο δοκιμάζικο ριμπάου. Λοιπόν, επανερχόμαστε, χάσαμε λίγο από το πρώτο δεκάλεπτο, θα περάσουμε το τεχνικό θέμα. Το σκορ είναι 11-16 υπέρ των Χάιπος. Έχει αρχίσει το δεύτερο δεκάλεπτο με Ιριώτη, Χρυσίνα. Λοιπόν, Χρυσίνα, Ιριώτη, Παρασκευάς, Βίλκας και ο Ξένος. Από την άλλη πλευρά για τους Φρίξ, Καγκάδης και Χαγιάς, ο Σούσης, ο Ευαγγέλη και ο Πολίτσος μέσα, είναι μέσα, είναι. 11-16 το σκορ. Τον Καγκάδη ψάχνει τις μύρες. Το Χάιπος το οποίο όταν είναι πλήρες είναι μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη Φρίξ άλλο πρώην ομάδα Α1, παίκτες που παίζουν μαζί αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι η μάχη των play-off θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όλα τα ερχόμενα το πρώτο χώρο τρένο βεβαίως. Έχει επιδείξει ως τώρα στην πιο μεγαλύτερη σταθερότητα και συνέπεια στα αποτελέσματά του και την απόδοση. Πιστεύουμε στον Μπάς Καγκάδης, ο οποίος έχει μπροστά του τον Γλύκα. Δύσκολο εκεί πέρα να μαρκαριστεί. Κερδίσει το φάουλ και θα δημιουργηθεί στη γραμμή των ελευθερών βολών. Thank you.
δύο τρίποντα. Επιστροφή. Με το high post να έχει κλείνει. Με 14-18. Αντζάκο, του πέρα της κομμάτι. Με το κοπελιά και έχουμε λήξει το σκοσταρμί. Δεν μπορούμε να δηλώσουμε επίθεση. Τυπικά, φιλοξενούμενοι. Αν και μια φορά μάτσο έχουν μαζευτεί τους παίκτες των δύο ομάδων. Δείξα μετά την διαδοχή του Πάσχα, που έφερε στο παρκέ. Είναι 9 εναντίον 9. Σαπρούνης. Στη γωνία για τον Πάσχα. Τώρα για να έχω την Παρασκευά. Δεν πέρασε πάσα του για το Σωσιανόπουλο. Σκόμαστε στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Κερδίσει φάουλ από το Σούσι. Μαντάκος στη διείδηση, τάπα από τον Κανακόπουλο. Ο ηλεκτρολόγος του Άτλα, πρώτος σε τάπες, όχι μόνο στην κατηγορία αλλά και γενικά. Εσύ οι δύο, νομίζω χάσαμε μια στιγμή. Τρίτη τάπα από τον Κανακόπουλο. Είπαμε είναι ο κύριος τάπας. Σαντρούνης, άστοχος. Πάρε και Χαγιάς. Για ζητάει το screen, θα πάρει το τρίποντο. Είναι το πολύ σοφ. Θα πάρει αυτός το τρίποντο. Είπαμε το φοιτητό από το Σωσιανόπουλο. Είπαμε το σώμα. Αντάκος. Σε Χρυσίνα, ο οποίος ετοιμάζει το τρίποντο. Εξαιρετικό από τον Τζαμπρούνι. Παραλή ένα χρόνο το τέταρτο μπλοκ του Καναβόπουλου. Σύσης και Χαγιάς. Πάσα του. Σύνας. Διφλέξιον από τον Καναβόπουλο. Πάτρεψε τον Σαφιασμό η Φρίξ με τον Κεχαγιά να δοκιμάζει για Φρίξ. Και να στοχεί όλοι τους συνεδρούν για να μαζέψει. Δεύτερη ευκαιρία για τους κυπεδούχους. Λοιπόν από Κεχαγιά, μέσα! Εύστοχος ο Κεχαγιάς. Για το 17-21. Στο δεύτερο τρίποντο των Φρίξ σε αυτή την περίοδο. Μαντάκος. Κάκος, ένα βηματάκι πίσω και ακόμα ένα μακρινό δίποντο για το high post. 17-23. Κάτι κάνουμε τα διχτάκια σήμερα όλοι και τα σκαλώνουμε. Πολίτσος, νέο τρίποντο. Έξω, το τυπό από το χρυσό καλόφυλλο. Yeah.
στη ρακέτα. Έτσι για το Χριστίνα. Ο Στίχη του Καπρούλη περνάει. Φάουλ! Καλά, δίκιο φάουλ. Πάλι εκεί πέρα ήταν Κανακόπουλος και Σούσης. Ξανά ο Σούσης θα χρεωθεί με φάουλ. Έχουμε time out. Επανέλθαμε για την βολή του Ξαπρούλη, την οποία την έχασε. Επιθετικό rebound όμως για το Χαϊβός. Μαντάκος τρίποντο, ναι! Εύστοχος ο Μαντάκος για τρεις. Για το 19-28. Έχουν βρει αυτά τα κουτάκια οι κίτρινοι. Κλείσανε εκεί πέρα Παρασκευάς και Κοπελιάς. Παπακαλοδούκας, με συγχωρείτε, και Κοπελιάς. Παπακαλοδούκας θα χρειωθεί το φάουλ. Ανέρχεται ο Καγκάδης. Κοντένει το σχήμα. Τέσσερις περιφερειακούς έχουμε τώρα οι Freaks. Αν και ο Σωστιανόπουλος παίζει και λίγο ρακέτα. Καγκάδης. Καγκάδης αποφεύγει πάρα πολύ όμορφα όλους τους αντιπάλους του. Κρίμα, δεν μπορούσε. Ολοκλήρωσε τη φάση. Μαντάκος. Όμορφη πάσα του για τον Ιδιώτη. Αστοχή από το δεξί drive. Τρέχει ο Καγκάδης. Και χαλιά, θα το πάρει ο τρίποντο, όχι. Δίνει στον Πολίτσο αυτή τις 45 μοίρες. Προσπάθησε να δείξει το Σωστιανόπουλο. Διπλέξιον από τον Κοπελιά. 12 δευτερόλεπτα για τους Freaks. Καγκάδης, 5 δευτερόλεπτα. Ζητάει και Χαλιάς, μόνος του πάει ο Καγκάδης και το βάζει ο Καγκάδης. Δύσκολη ενέργεια του Καγκάδη που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εντυπωσιακές ενέργειες με αυτές τις δύο. Μαντάκος, τελειώνω χρόνο. Φάουλ από τον και από τον Πουλίτσο. Είχαν να δώσουν οι Freaks. Δεν έχουν να δώσουν άλλο. 3,7. Παπακαλοδούκας στην επαναφορά. Για Τσαπρούλη, το λάβει ο Τσαπρούλης στο χρονόμετρο. 30 το βάζει. 29-30, αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Επαναρχόμαστε. Λοιπόν, επιστροφή σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο με τον κύριο Χρυσίνα να βρίσκεται στην επαναφορά. Χρυσίνα, στον Παπακαλοδούκα, Σιριώτης, Γλύκας και Τσαπρούνης. Κανακόπουλος, Καγκάδης, Ευαγγέλου, Μαργαριτόπουλος και Καγκάδης. Καγκάδης από τις 45 μοίρες. Κάνει τώρα από την Ελιά, Παστοχή, Ευαγγέλου. Και ο Παπακαλοδούκας κάτω. Βάζει το ρόλο. Καλοδούκα να κρατά. Έχει από την Κεχαγιά. Λίκας. Λίκας Καπρίνου στη ρακέτα αυτός. Rebound του Καπρίνου. Αυτός κατεβάζει. Κυριώτης. Κυριώτης, δοκιμάζει για τρεις. Το πιάσει η ειδικότητα σε αυτή τη φορά η κάμερα. Έπρεπε να μας κάνει αφιέρωση. 3-3 τρίποντα ο Κυριώτης.
Μιχάλης. Θα πάει ξανά μόνος του, φοβερή ενέργεια από τον Καγκάζη που δείχνει ασταμάτητο σε αυτή τη διευθύνση του. Μπροστά τον Κανακόπουλο δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο καλό σουτ. Καγκάζης πάσε για Ευαγγέλου, ξανά ο Καγκάζης δοκιμάζει το τρίποντο, ναι! Και αυτό μέσα από τον Καγκάζη, ο οποίος κρατάει τους τρίκς ζωντανούς από το σημείο του παιχνιδιού. Διαφορά έχει φτάσει στους 10. Βρίσκει τον Καμπρούνου, ξανά παραλίγο τον μπλοκ από τον Κανακόπουλο που πάντως μαζεύει. Καγκάζης φάουλ. Θα παρακαλώ Λούκα. Από τα λίγα φάουλ του παιχνιδιού πάντως. Να πάει εδώ μέσα, να κάνει βήματα αυτή τη φορά. Δεν είναι ο Καγκάζης. Χρυσίνας νομίζω όμως ότι είχε πάρει σωστή θέση. Καθότι έβγαινε στον ευνηδιασμό Ευαγγέλου, με κάπως άλλο τρόπο προσπάθησε να το σταματήσει ο αντίπαλός του. Άρα θα έχουμε δύο βολές για τον Ευαγγέλου και κατοχή του Στρίξ, ενώ μπαίνει ο Σοφιανόπουλος στη θέση του Κανακόπουλου. Σε δόκι. Κερδίσει φάουλ χαμηλά. Αγιάζει. Λευκογιάννη, ο Λευκογιάννης θα πάει στην διείσδυση και φάουλ ακόμη ένα από τον ξένο. Το τέταρτο ομαδικό των high post χωρίς φάουλ ο Κλήτσος τώρα. Στις βολές τώρα θα πάει ο Κλήτσος.
συνέχεια στις δύο. Από τον παίκτη τον Φρίξ. Μάζει ο Μαντάκος. Κατάει, δίνει στο Παρασκευά. Κρισίνας. Παίκτη στο Φρίξ. Κύριο Κεφαλιάς. Θα κατεβάσει ο Ρόλος. Αγιάς από τη γωνία, δοκιμάζει για τρεις, όχι μέσα έξω μπάλα. Από την Αγιά. Έχει πέσει ο ρυθμός το τρίτο δεκάλεπτο. Στην Αγιά δεν έχει πέσει ακριβώς ο ρυθμός, απλώς είναι πιο άσχετο στις δύο ομάδες. Ο Τελιάς δοκίμασε και τώρα. Το επιμέρους σκορ είναι 9-5. Λοιπόν, μπαίνει ο Σούσης και ο Τσαπρούνης. Τσαπρούνης από μέση απόσταση, θα το βάλει, ναι. Θα βάλει ο Τσαπρούνης. Πάλα βρήκε στην τελική πλευρά τους Στεφάνους, αλλά του έκανε το χατήρι. Καλιάς. Γιάννη για Κοτσιανόπουλο. Πάρει τον Κοπελιά. Τον Κοπελιά, ναι, θα γυρίσει. Ένα σκοράρι ο Κοτσιανόπουλος. Όμορφη κίνηση σε δερφορίσια. Ο Καγκάδης, ο οποίος πήρε μερικές ανάσες. Με κάποιες διαβουλεύσεις. Αυτό που έγινε είναι ότι ανανεώθηκε ο χρόνος ενώ δεν θα έπρεπε, οπότε οι ρεφ αποφάσισαν ότι η φάση είναι ως μη γενόμενη και έδωσαν την μπάλα στο Φρίξ. Ο Γιάννης στο Πολίτσο. Ο Σούσης από Σκάρτη Σταυρούμου, δίνει τα Καγκάζη. Και τι έγινε, φάουλ το Μαντάκο. Είναι πολλές ακομματικά λοιπόν για τον Γκαγκάδη. Στην πρώτη. Θα κάνει στη δεύτερη. Basketball fake. Σταπρούνισε μακριά από το χώρο δράσης του. Τρίξει ο οποίοι δεν έχουν κάνει κανένα φάου. Ούτε τώρα θα κάνουμε καθαρή άμυνα ή όχι. Όχι, δεν είναι φάου, αλλά μπάλα βγήκε έξω. Κοπελιά,
Καγκάς έκανε τριβέρς. Πήκησε δυνατά ο Καγκάδης εκεί. Σκληρό καρύδι. Δεν το ήθελε φυσικά ο Κοπελιάς, ήταν πάνω στη διεκδίκηση. Άνιωθος ο Καγκάδης, ήταν αρκετά δυνατό το χτύπημα, αλλά κόστηκε με τιμή. Φάουλ του Κοπελιά, οπότε θα έχουμε βολές. Πάνε την πρώτη. Κάκος. Κάκος. Βρίσκει το παρασκευά. Δοκιμάζει αυτό. Το μακρινό δίποτο δεν τα καταφέρνει. Θα τρέξει τον Καγκάδη. Για το Σαξανόπουλο. Αστυγές επαφής. Σοξιανόπουλο. Άλλα τρία φάουλ που να δώσουν οι τρίξ. 4,8 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Κυριώτης θα γυρίσει. Έρμπολ. Κλειφτογιάννης δεν προλαβαίνει. Αλλά το βάζει ο Κλειφτογιάννης. Εντάξει, δεν μετράει, αλλά έγραψε στην κάμερα. Λοιπόν, 34-37. Παρεχόμαστε. Λοιπόν, επανερχόμαστε με τον Κλειστογιάννη που έβαλε ένα φοβερό εκτός χρόνου σουτ πίσω από το κέντρο. Αυτό το έχουμε γράψει. Λοιπόν, 34-37 το σκορ. Αυτά και με αυτά οι Freaks έχουν έρθει σε απόσταση βολής. Απόσταση τριπόντου βασικά. Θα μας πιο ακριβείς. Κλειστογιάννης. Δοκιμάζει ο Καγκάδης για 3. Σίγουρο μπάλα και έξω. Ένα κακό πάντως. Κλέβει τώρα ο Καγκάδης μέσα από τα χέρια του Παπακαλοδούκα. Και εύκολα, πολύ εύκολα. Κάνε με 36-37. Τώρα είναι σε απόσταση βολής. Basketball Freaks. Καλουδούκας, κρατάει, δηλώτης πήρε, έχει τώρα το διάδρομο ο Χρυσίνας, τάπα όμως από τον Σούσι. Τάπα από τον Σούσι. Καγκάδης για Πολίτσο, Πολίτσο 45 μήνες για 3. Το βάζει ο Πολίτσος και στέλνει τους Freaks στη θέση του οδηγού. 39-37, τρέχουν ένα σερί 9-0. 14-2, ένα επιμέρους 14-2, αν προτιμάτε από την προηγούμενη περίοδο. Να πως του καλούνται να πούμε απαντήσεις. Κυριώτης, σε Τσαπρούνι. Μαντάκος, κρατάει, δίνει στον Γλίκα. Έτσι όμως ο Πολίτσος δεν ήταν καλή συνεργασία μεταξύ των δύο συμπαικτών. Ούτε τώρα που καγκάζει με τον Πολίτσο. Εκτός αν έχει βρει κάποιος. Νομίζω και εγώ ότι δεν βρήκε. Και εγώ νομίζω ότι δεν βρήκε κάποιος. Μαχαλοδούκας. Μπάλα δεν είναι για Μαντάκο. Βρήκα στο κοστάρι. Θα γίνει φάουλ από το Σούσι. Το σώμα προφανώς.
τέταρτο φάουλ της Φύση. Να μαζευτήκανε πολλά. Ο Καλούγας θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Για την ισοφάριση μετά από ώρα το high post καταφέρει να βρει σκορ. Μακάβης για Πολίτσο, ξανά για τρεις ο Πολίτσος. Αλλά θα έχουμε τεχνική τιμή στο Μαντάκο. Προειδοποίηση τεχνική, για να δούμε. Για το γεγονός ότι φώναξε ή έκανε το αντίθετο. Αλλά μάλλον δεν ήταν προς τον Πολίτσο. Γι' αυτό τη γλίτωσε. Λίγας. Και ο Παπακαλοδούκα ζητάει ο Ριώτη στο Μαντάκο μπάλα. 4 δευτερόλεπτα. Και ο Μαντάκο από μέση απόσταση. Για να ξαναδώσει το προβάδισμα στο high post. 41-39. Μαγκάβης. Πήρε ο Πολίτσος, ο Βαγγέλη, ξανά ο Καγκάβης. Βλέψιμο από τον Παπακαλοδούκα. Όχι. Καλύτερα να το κάνει. 2,8 για το Μαρκό. Πρέπει να βιαστούμε. Θα έχουμε time out. Διακοπή. Λοιπόν, επιστροφή με τους Freaks να έχουν 2,8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Παναφορά ο Πολίτσος και Χαγιάς πρέπει να σουτάρει, θα σουτάρει και θα το βάλει. Το βάζει ο και Χαγιάς, ζητάει και φάουλ. Παίζει τη λεμερή. 41 όλα λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό το μάτς είναι προάγγελος των όσων θα δούμε στα play-off, όχι απαραίτητα με τις συγκεκριμένες ομάδες, αλλά γενικά με το πόσο ανταγωνιστικά θα είναι τα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Πολίτσος σπρώχθηκε με φάουλ, ότι θεωρεί ότι ο αντίπαλός του αυτό τον έσπρωξε. Τρίτο φάουλ για τους Freaks. Ξανά το ρίχνω την πλέκτη και είναι 10η φορά σήμερα. Χρυσίνα σε μαναφορά. Κυριώτης. Κυριώτης με Ευαγγέλου. Θα κάνει το φλότερ. Δεν θα το βάλει. Ο Σύζης μάζεψε. Κομίζει ο Σύζης ο οποίος παίζει με 4 φάουλ. Να είναι το πιο προσεκτικός. Καγκάδης. Δεν είναι στο πάρκε το Παπαγαλωδού. Κατοκιμάζει το τρίποντο. Κυριώτης εύκολα. Λουκάς, σε Μαντάκο. Μαντάκος, έκλεισε καλά ο Πολίτσος. Δυσκόλεψε το Μαντάκο. Παρόλο που ήταν ψηλότερός του. Μα τώρα φωνάζουμε στο Μεγκάδι. Μεγκάδις. Θα δώσει στην ρακέτα για τον Ευαγγέλου. Ευαγγέλου, σε σούς τελειώνει ο χρόνος. Σούσης δοκιμάζει το δίποντο, ας το Ευαγγέλου όμως το επιθετικό rebound και θα δεχτεί το stop. Ζητάει κάποιο foul, ίσως εκεί πέρα με το σώμα. Τίποτα όμως δεν σβρίνεται. Μαντάκος σε Γλύκα. Γλύκα στο Eurostep. Αστοχή ακόμα μια καλή άμυνα από τον Πολίτσο. Έβαλε σωστά το σώμα του χωρίς να κάνει foul. Παρόλο που ήταν ξανά με αρκετά ψηλό τον αντίπαλο. Πολίτσος δοκιμάζει το τρίποντο, ναι, το βάζει ο Πολίτσος με ταμπλό παρακαλώ. Είναι σειρά του high post να πάρει time out. Διακοπή. Λοιπόν, μετά το τρίποντο του Πολίτσου, η Freaks είναι μπροστά με 44-41. Το μεγαλύτερο προβάδισμα του τώρα.
Μειώνει βέβαια ο Τσαφρίνης τον πόντο. Μαγιάς έδωσε στον Πολίτσο. Ξανά το τρίποντο αστοχό, αλλά είναι Βαγγέλη για το rebound. Δεν μπορεί όμως. Μαγκάκος. Πάσα για τον Πακαλοδούκα από μέση απόσταση αυτός και είναι καβλό. Θα βάλει ξανά μπροστά το Χαϊκούς. 44-45. Πάνω που λέγαμε ότι είναι κεφάλι στο Story Freaks. Έρχεται η άμεση απάντηση από τους κίτρινους. Καγκάδη σε Πολίτσο, Πολίτσος για Καγκάδη. Το κύμα σε λαβεί τον Ευαγγέλη και τον βρήκε. Δεν μπορεί όμως να αναφερώσει. Μαντάκος χρειάζεται ψυχραιμία τώρα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Είπαμε δεν υπάρχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά οι δύο ομάδες είναι κάτι παραπάνω από συγκεκριμένες. Διότι για δύο θα κοντώ το σουτ. Χαγιάς για Καγκάδη. Ξανά και Χαγιάς για τρεις μέσα. Εύστοχος ο Τεχαγιάς για τρεις. Λοιπόν που η Freaks βρίσκεται τρίποντα σε αυτό το χρήσιμο σημείο του μάτς. 47-45. Μαντάκος ανάμεσα σε δύο παίκτες. Βρίσκει τον Τζαφρούνι, αυτός δεν δυσκολεύεται. Έκανε καλή κίνηση και ισοφάρισε. 47 όλα. Καγκάδης. Στην μπάλα, στήσεις, δεν κάνει καλή πάσα. Κατοχή είναι για το high post. Διακοπή για time out. Η άμμο στην κλεψίδρα τελειώνει. Έχουν μπει στην τελική ευθεία του μάτς. Το οποίο είναι σε απόλυτη ισορροπία. 47 όλα, Παπακαλοδούκα στο σκέφτη για 3, σέβε στον Τζαπρούνι και θα έχουμε foul. Φάουλα τον Τεχαγιά, είναι το τέταρτο ομαδικό, δεν έχουμε να δώσουν άλλο, θα υπόσ... Είναι χωρίς φάουλα, ως τώρα. Αναφορά λοιπόν από το baseline, Παπακαλοδούκα για Τσαφρούνι, αυτός από μέση απόσταση, ελεύθερο είναι το σούτ, αλλά δεν θα ξεπεί. Παπακαλοδούκας όμως, ο κοντύτερος παίκτη στο παρκέ, πήρε το επιθετικό rebound. Μαντάκος. Μαντάκος κάνει το σουτ, φάου με το σώμα από τον Γιαννακόπουλο. Προσπάθησε να πάει και πέρα στην αλλαγή του μακαρίσματος μετά το σκριν. Δεν μπορούσε να το κάνει ακόμα με νόμιμο τρόπο. Πολλές λοιπόν για τον Μαντάκο. Ποιος ήρθε και σου ήταν πάρα πολύ. Ας το πείσουμε πρώτη. Έτοιμο και δεύτερη. Α, γιατί έπαιζε. Μία στις δύο βολές ο Μαντάκος. Βραχία κεφαλή στο σκορ για το Χαϊκό. 47-48. Και Χαγιάς. Υπό την επίβλεψη του Μαντάκου και Χαγιάς δοκιμάζει για 3 από τα 7,5 μέτρα μέσα! Τρομερό τρίποντα από τον Χαγιά! Τρομερό τρίποντα από τον Χαγιά, ο οποίος κάνει το 50-48 με το τρίποντα από 7,5 μέτρα. Ένα λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού. Λίκας, σε Μαντάκο. Είναι ο Ηλιώτης εκεί πέρα. Ηλιώτης θέλει να απαντήσει όχι. Θα δώσει τελικά στον Γκλίκα. Τελειώνει ο χρόνος. Γκλίκας από μακρινή πόσα στο τρίποντο. Στο σίδερο η μπάλα. Rebound του Ευαγγέλου. Rebound του Ευαγγέλου και οι Freaks έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Χάρη στο τρομερό τρίποντο του Τεχαγιά που δεν δίστασε. Το συνηθίζει.
Εγώ όμως θα κάνει το λάθος. Δεν θα γίνει το λάθος, καθώς υπάρχει φάουλ από τον Παπακαλοδούκα. Τέταρτο φάουλ του Παπακαλοδούκα. 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Ήταν το πρώτο φάουλ για το high post. Καγκάδης. Έχει μπάλα ο Καγκάδης για να δούμε τι θα κάνει. Πετυχαίνει όχι. Παραλίγο να πετυχαίνει. Φοβερό highlight. Δεν μπόρεσε. Σε κάθε περίπτωση θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελευθερών βολών. Αν κάνει 2 στους 2 θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τους Freaks. Δύο στις δύο. Διαφορά στους 4 και έχουμε time out. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Το σκορ είναι 52-48 υπέρ των Basketball Freaks. Το high post χρειάζεται οπωσδήποτε. Καλάθι. Μαντάκος. Η στιγμή άμυνα από τον Καγκάδη. Μαντάκος κρατάει. Δίνει για τον Γλυκά. Τρίποτα το τελευταίο μέσα! Το βάζει ο Γλυκά για το 52-49 και time out για τους Basketball Freaks. 2-51. Λοιπόν, 52-51. Με ενημερώνει το κοντρόλ ότι έκανα σαρδάν πριν. Η διαφορά είναι στον πόντο. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Freaks. Ο Καγκάδης ο οποίος χτύπησε από τον Παρασκευά εκεί πέρα. Πάνω στην χώρα του. Είναι βολέ, όχι δεν βολές, θα το μάρει λέω. Φρίξε το φάουλ. Προστάγει το φάουλ. Λοιπόν, 52-51. Έχουν να δώσουν ακόμα ένα. Έχει ακόμα να δώσει ένα το χαϊκός. Αλλά το Χρυσίνα τώρα είναι το τέταρτο ομαδικό. 24 λεπτά. Και φάουλ του Παρασκευά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σώτο. Το 52-51 λοιπόν. Και Χαγιάς είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών. Θέλουν προφανώς σε high post να πάρουν αυτή την τελευταία επίθεση. Μέσα! Καγιά! Που αναδεικνύεται στον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής για τους Basketball Freaks. Μέσα λοιπόν! 2 στις 2, 54-51 από τον Καγιά. 18 δευτερόλεπτα, Μαντάκος! Για να δούμε, θα τρέξει πιέζει τον Παπαγγελού. Καλή άμυνα από τους Freaks! Καπρούνης για Παπακαλοδούκα, Παπακαλοδούκα στο τρίποντο μέσα! 54 όλα τα time out. Τους Freaks επανερχόμαστε. Τι βόμβα έριξε ο Παπακαλοδούκας, ο οποίος παρεμπιπτόντως το είχε ξανακάνει και σε άλλο μάτι με τους Καβαμπόες. Μάλιστα εκεί πέρα ήταν κανονικό buzzer beater. Συσημασμένος όντως. Λοιπόν, τελευταία επίθεση όμως είναι για τους Freaks. 6,5 δευτερόλεπτα. Λευτογιάννη, ζητάει ο Καγκάδης. Στο Κεχαλιά πάει μπαλά. Σούσης, πάει στη διείδηση. Δοκιμάζει με τα μπλοκ. Δεν το βάζει Βαγγέλου στο πόλο μέσα. Πετυχαίνουνε τη νίκη! 56-54! Φανταστείτε ότι αυτό είναι αδιάφορο μάτς, τι έχουμε να δούμε στα play-off, δεν ξέρω. Ο Ευαγγέλου λοιπόν καταφέρνει και με αυτό το τρομερό follow δίνει τη νίκη στους Freaks. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.